με μία κτηνοτρόφο, η οποία η αλήθεια είναι πως το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Εύη Σπανού το γνωρίζει καλά το θέμα, έχει ρίξει το διαδίκτυο, έχει ρίξει το TikTok με τις αναρτήσεις της, είναι 20 χρονών, είναι περήφανη για το επάγγελμά της και την βλέπουμε αμέσως τώρα. Μαρία Ρέτσα, την καλησπέρα μας. Γεια σας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πετύχαμε και μέρα ακόμα βέβαια. Μας βοηθάει, έτσι έχουν μεγαλώσει και οι μέρες. Ναι. Λοιπόν, φαντάζομαι δύσκολη ζωή, σωστά, του κτηνοτρόφου, του επαγγέλματος. Ναι, έχει και δυσκολίες, έχει και τα καλά της όμως. Έχει και τα καλά. Τα καλά ποια είναι τώρα, για πες μας, ξεκινάμε με τα καλά, με τα θετικά. Τα καλά για μένα είναι όταν είναι η εποχή που γεννάω και έχω μικρά. Και έχεις τα μικρά. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το καλό για μένα. Που η συγκεκριμένη εποχή είναι εποχή που έχετε γεννητούρια. Σε μία εβδομάδα από τώρα θα γεννήσουν τα πρόβατα, θα ξεκινήσουν. Α, σε μία εβδομάδα, μάλιστα. Και έρχεται και η έμπνευση τώρα εκεί, η επαφή με τη φύση, με τα προβατάκια. Έρχεται η έμπνευση και τα ανεβάζεις και στο TikTok. Και στο TikTok και στο Facebook και στο Instagram, παντού. Παντού. Το κοπάδι έτσι από πόσα ζωάκια αποτελείται, Μαρία? Από 50 και πάνω. Και τα φέρνεις βόλτα μόνη σου όλα ή έχεις και βοήθεια? Τι νομίζεις, Εύη, τι νομίζεις, έχει... Μαζί με τον πατέρα μου. Μαζί, λοιπόν. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο εκεί στο TikTok και αν μπορούμε να δούμε και κάποια βίντεο έτσι, ταυτόχρονα με την εικόνα βέβαια της Μαρίας, πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, η πρόθεσή σου να ανεβάζεις και στο διαδίκτυο τέτοια βίντεο και τι μηνύματα λαμβάνεις, λέει, τι σου λένε οι περισσότεροι, τι σου στέλνουν? Εγώ στο TikTok το ανέβασα ένα TikTok με τα αρσενικά του κοπαδιού. Το ανέβασα για πλάκα, γιατί μου άρεσε. Μετά είδα ότι άρεσε και στον κόσμο και γράφανε πολύ ωραία μηνύματα από κάτω, σχόλια. Ναι. Και έτσι ανέβασα και ανέβαζα. Η Μαρία, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχει πάνω από 35.000 likes στα βίντεο της στο TikTok και μας δείχνει και φωτογραφίες και βίντεο από το πώς είναι η καθημερινότητα μιας νεαρής κοπέλας, έτσι με το κοπάδι της που το φροντίζει, το προσέχει. Μαρία, τι ώρα ξυπνάς το πρωί εσύ και πηγαίνεις για να ξεκινήσεις τις δουλειές σου? Τώρα το χειμώνα κατά τις 6, που δεν έχουμε γεννητούρια ακόμα. Το καλοκαίρι αλλάζει? Το καλοκαίρι 4 η ώρα τα έχω βγάλει ήδη έξω εγώ. 4 η ώρα. Και δηλαδή τι ώρα κοιμάσαι για να ξυπνήσεις τις 4? Κοιμάμαι το μεσημέρι 2 ώρες και μετά το βράδυ. Ή αλλιώς το πάω σερί. Σερί. Πολύ ενδιαφέρον και μπράβο έτσι για αυτή την προσπάθεια που κάνεις, γιατί δεν βλέπουμε πολύ συχνά τέτοιο περιεχόμενο στο TikTok. Έχουμε συνηθίσει άλλου είδους βίντεο και όμως και τα δικά σου έχουν απήχηση και πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο λαμβάνεις. Και καταρρύπτει και ένα μύθο βέβαια ότι η κτηνοτροφία γενικά αυτό το δύσκολο επάγγελμα. Δεν μπορεί να γίνει viral. Όχι, πέρα από αυτό, είναι αντρική υπόθεση, αλλά δεν είναι μόνο αντρική υπόθεση, σωστά? Ναι, σωστά, γιατί υπάρχουν και άλλες κοπέλες και γυναίκες που ασχολούνται τώρα με τη κτηνοτροφία. Βέβαια, βέβαια. Η αλήθεια είναι και πολλά τα προβλήματα βέβαια στην κτηνοτροφία. Είναι. Θέλετε παραπάνω στήριξη εκεί, σωστά? Ναι, πρώτον οι τροφές είναι στα ύψη. Δυσκολευόμαστε πολύ όλοι οι κτηνοτρόφοι να αγοράσουμε τροφές. Ναι. Μετά ο Κρεοπόλης που μας παίρνει το αρνί και το κατσίκι χαμηλά, ενώ το πουλάει ακριβά εκείνος. Οπότε μας ρίχνουν πολύ κάτω στις τιμές εμάς. Μάλιστα. Πρωινό ξύπνημα από εδώ και πέρα γενικά. Ναι. Μαρία, εκεί στο χωριό στο Γαβαλά που είναι από ό,τι μαθαίνουμε έτσι ένα μικρό χωριό, είσαι η μόνη κοπέλα που σε τόσο νεαρή ηλικία ασχολείται με την κτηνοτροφία? Η μοναδική στο χωριό που ασχολείται με τη κτηνοτροφία στο δικό μου. Και πώς φαντάζεσαι το μέλλον? Ας ελπίσουμε με το καλό να τα έχουμε μεγαλώσει το κοπάδι και να έχουμε φτιάξει και μεγάλο το στάβλο. Μάλιστα, οπότε αλλαγή επαγγέλματος δεν έχει. Παραμένουμε στην κτηνοτροφία. Δεν το αλλάζουμε το επάγγελμα. Τέλεια. Λοιπόν, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι τώρα? Βλέπουμε εκεί πέρα είσαι πάνω ψηλά κάπου, Ναι, στο χωριό είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Πολλά μηνύματα η στάση βέβαια της Μαρίας. Δεν το αλλάζουμε το επάγγελμα. Το θέμα είναι βέβαια και αυτοί που μας ακούν εκεί, εμπλεκόμενοι όλοι όσοι παίρνουν τις αποφάσεις να στηρίξουν αυτά τα μικρά παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά που προσπαθούν
βρίσκονται εκεί στο βουνό, στο χωριό, ασχολούνται με την κτηνοτροφία και το μέλλον τους είναι συνυφασμένο με αυτό το επάγγελμα, σωστά? Ναι, ναι. Λοιπόν, το μήνυμά σου εδώ στους κτηνοτρόφους της Κρήτης ποιο είναι? Να συνεχίσουμε να το παλεύουμε, να μην μας ρίξουν κάτω. Να το, άμα λοιπόν φύγουμε εμείς, χαθήκαμε. Τέλος, αυτό είναι. Λοιπόν, να είσαι καλά Μαρία, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ.